Τι λέει ο Κούγιας για το φωνικό στη Μονιβασιά. Πάσχει, λέει, ο δράστης από διπολική διαταραχή. Πάμε να ακούσουμε τον Αλέξη Κούγια, τον δικηγόρο, ο οποίος εκπροσωπεί και υπερασπίζεται τον δολοφόνο αυτόν, ο οποίος σκόρπισε το θάνατο σε δύο άνδρες. Χρειάζεται να είναι ο Κούγιας για να το καταλάβει. Ένας απλός άνθρωπος καταλαβαίνει σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτός. Αυτό το κατάλαβαν 7 από τους μάρτυρες οι οποίοι κατέθεσαν μέχρι τώρα, στην αστυνομία εννοώ, οι οποίοι είναι άγνωστοι με τον κύριο κατηγορούμενο, οι οποίοι σε ανύποπτο χρόνο έχουν περιγράψει αντίστοιχες συμπεριφορές του, όχι βέβαια αυτή τη φωνική συμπεριφορά του, την προηγούμενη μέρα, 24 ώρες πριν. Α, είχε δείξει δείγματα. Είχε δείξει από την προηγούμενη μέρα αλλαγή εντελώς συμπεριφοράς σε προσφυλή πρόσωπα, τα οποία είπαν ότι είναι κάτι που μάλλον είναι μια δύσκολη στιγμή της ζωής του για κάτι και έχει αλλάξει την συμπεριφορά του. Από την προηγούμενη μέρα λοιπόν υπέγραφαν άνθρωποι που το καταθέτουν ότι ο συγκεκριμένος είχε αλλάξει συμπεριφορά. Γιατί η συνήθη συμπεριφορά ήταν ενός ανθρώπου ευγενέστατου, που δεν έχει ποτέ οποιαδήποτε διαφορά με οποιοδήποτε. Ένας λεβέντης, ένα 85-90 ψηλό παιδί, ηλικίας 52 ετών, καλοφτιαγμένος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα ξενοδοχείο. Καλλιεργεί 300 στρέμματα περίπου. Καλλιεργεί σμίγη, που είναι πολύ δύσκολο. Με πολύ μεγάλες φορολογικές δηλώσεις και με μεγάλες επιδοτήσεις. Αφιέρωσε τη ζωή του. Άρα είναι ευκατάστατος ο ίδιος είναι αγρότης. Ο ίδιος, βέβαια. Αφιέρωσε τη ζωή του και δεν έκανε οικογένεια, παρότι είναι πολύ καλοφτιαγμένος άντρας, έτσι. Στους γονείς του, γιατί έχει δύο γονείς που η μεν μητέρα του είναι διπολική, εδώ και πάρα πολλά χρόνια και εκδήλωσε τον διπολισμό αυτόν, σχιζοφρένεια δηλαδή. Στην ίδια περίπου ηλικία που εκδηλώθηκε με τον κατηγορούμενο. Δηλαδή, έχετε γνώσεις τόσα χρόνια στο ρεπορτάζ, καλέστε ένα ψυχίατρο υπεύθυνο, όχι ψυχολόγο, ένα ψυχίατρο. Μπορεί και ψυχολόγος επί λιμελής να το γνωρίζει. Έχει και ένα πατέρα που αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα υγείας και αφιερώθηκε στην οικογένεια αυτή. Η αδελφή του, η οποία είναι πολύ κυρία, και έχει και δύο παιδιά που σπουδάζουν στο Πανεπιστήμιο, μένει σε ένα διπλανό χωριό. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι κανείς μέχρι τη στιγμή δεν έχει καταλάβει τίποτα. Όμως, μία ώρα πριν από το συμβάν, υπάρχουν αλόκοτες συμπεριφορές του συγκεκριμένου που επίσης επιβεβαιώνονται στη δικογραφία. Και γιατί το λέω αυτό συνεχώς, θα το πω μετά. Άνθρωποι που ήρχονται σε επαφή μαζί του, ένας εξ αυτών, ένας φίλος του, αντιμετώπισε το εξής περιστατικό. Ενώ τον συνάντησαν και ήταν με το αυτοκίνητό του, έφυγε από το αυτοκίνητό του και ενώ ο φίλος του είναι καθισμένος στη θέση του οδηγού του αυτοκίνητου, του δικού του αυτοκίνητου, αυτός πάει και κάθεται πάνω του. Παίρνει τα κλειδιά και όπως είναι το αυτοκίνητο σταματημένο, ενώ έχει μπει, κάθεται πάνω του, κλείνει την πόρτα και πάει να βάλει μπροστά. Δηλαδή, και επίγνωση, λέει, των κινήσεών του. Καθόλου, όχι μόνο αυτό. Και σε σημείο να με βία να τον βγάλουν έξω, να πάρει η γυναίκα τα κλειδιά του άλλου του φίλου του από το αυτοκίνητο και τον βγάζουν έξω. Την ίδια στιγμή. Αυτό πόσες ώρες πριν έγινε? Περίπου μία ώρα. Μία ώρα πριν. Παρουσιάζει αλόκοτες συμπεριφορές σε επαφές με ανθρώπους του περιβάλλοντος του. Όμως, μισή ώρα πριν, και αυτό προκύπτει από τη δικογραφία, από καταθέσεις που έδωσαν σε ανύποπτο χρόνο μάρτυρες, πηγαίνει στο εντός εισαγωγικών πιο φημισμένο εστιατόριο της περιοχής, όπου Σάββατο βράδυ όλες οι οικογένειες της περιοχής κλείνουν τραπέζι και πηγαίνουν. Μιλάμε για κάποιους πρέπει ανθρώπους, οικογενειακό περιβάλλον, και αρχίζει και πηγαίνει σε ένα-ένα από τα τραπέζια εκεί, ενώ τους γνωρίζει, δεν μιλάει σε κανέναν με απλανές βλέμμα, όπως το περιγράφουν. Μάλιστα. Εδώ μιλάει ο Κούγιας ξεκάθαρα, μιλάει για κάποιον που πάσει από διπολική διαταραχή και σκότωσε δύο ανθρώπους. Άρα, εκτός από το δράστη, ευθύνονται και αυτοί που τον αφήσαν έξω και δεν ήταν σε κάποια μονάδα φροντίδας ψυχιατρικής ίσως, αλλά και η οικογένειά του η οποία δεν τον πρόσεχε. Υπάρχουν ευθύνες. Υπάρχουν ευθύνες και υπάρχουν δύο οικογένειες που χάσαν τους ανθρώπους τους. Έτσι ακριβώς. Τι, επειδή έχει διπολική διαταραχή και. Ξέρεις πόσοι σκότωσε έχουν... δύο! Διπολική. Δύο οικογένειες έχασαν τους ανθρώπους τους! Δεν δικαιολογία. Δεν είναι μόνο εκείνος ένοχος. Ένοχοι είναι και αυτοί οι οποίοι τον άφηναν κυκλοφορεί. Και εδώ θα πρέπει να πληρώσουν αυτοί που τον άφηναν να κυκλοφορεί. Να οδηγεί και να σκορπίσει το θάνατο. Και αυτοί θα πρέπει να πληρώσουν.